Χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν στο Ραδιομέγαρο για να γιορτάσουν την επιστροφή της ΕΡΤ. Δύο χρόνια μετά η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση είναι ξανά στον αέρα. Στην Αγία Παρασκευή βρέθηκαν αρκετά μέλη της κυβέρνησης, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας. Για ιστορική ημέρα έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός που τόνισε πως οι τίμιοι αγώνες κάποτε δικαιώνονται. Σήμερα ανοίγει ξανά η ΕΡΤ και καλύπτεται μία ανάγκη του ελληνικού λαού στην έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα να δείξουμε ότι μπορεί ένας οργανισμός να είναι δημόσιος, να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η επαναλειτουργία της ΕΡΤ προκάλεσε αντιδράσεις από τη Νέα Δημοκρατία και το ποτάμι. Η δημοσιογράφος του Euronews Νικολέτα Δρούγκα μεταδίδει. Το κλίμα στο Ραδιομέγαρο είναι εορταστικό. Τα συναισθήματα του κόσμου ανάμεικτα. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει πώς έκλεισε η ΕΡΤ πριν από 2 χρόνια. Τώρα όμως το μαύρο γίνεται χρώμα. Η ανεργία απασχόληση και ο διχασμός συνεργασία. Από την Αθήνα για το Euronews, Νικολέτα Δρούγκα.